2006, Βόλος, Αγρίνιο, κατάληψη Ματσάκου, Ανάπλους, είμαστε όλοι ξένοι. Ελλάδα 1914 και το εμπορικό έλλειμμα φτάνει τις 154. Κυβέρνηση πρέπει να το καλύψει και στα έμβασματα μεταναστών βρίσκει τη λύση. Στην Αλβανία τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, γιατί η κοκκίνη χούντα περνάει το δικό της σύστημα. Η Ελλάδα πόλος έλξης είναι για πολλά άτομα, γιατί έχει σταθερή οικονομία στα Βαλκάνια. Κανένας δεν μπορούσε να μιλήσει σε μένα, γιατί αυτοί που μιλούσαν χανόντουσαν ένα-ένα. Κάναμε το λάθος και βαφτίσαμε τον καπιταλισμό ελευθεριακό και νομίζαμε πως η Ελλάδα θα έχει κάτι καλό. Έχοντας ζήσει τη χούντα μόνο σαν οντότητα, έρθα και είδα την νεολήνικη σας βαρβαρότητα. Καλύτερα να πάω πίσω στα δικά τους μούτρα, παρά να χάνω τη ζωή μου εδώ για πέντε ψίχουλα. Είμαστε όλοι ξένοι. Στον κόσμο των αφεντικών είμαστε όλοι ξένοι. Στον κόσμο των αφεντικών είμαστε ξένοι. Μέσα στον κόσμο των αφεντικών είμαστε όλοι ξένοι. Στον κόσμο των αφεντικών είμαστε ξένοι. Μέσα στον κόσμο των αφεντικών είμαστε όλοι ξένοι. Στον κόσμο των αφεντικών είμαστε ξένοι. Μέσα στον κόσμο των αφεντικών είμαστε όλοι ξένοι. Στον κόσμο των αφεντικών είμαστε όλοι ξένοι. Που Σεπτέμβρη αφήνω σύνορα και φτάνω Ελλάδα και πιάνω δουλειά μες στο Αγρίνιο σε κάτι χωράφια. Ο Κυρτάσος εργοδότης και μεγάλο επιχειρηματίας μου δίνει μια γωνιά να μένω ίσα που χωρούσα με τα βίας. Κάθε μέρα 15 ώρες δουλειά τη μέρα για να πάρω κάποια φράγκα που είχα ανάγκη για μένα. Ήθελα να πάω σχολείο για να μάθω γράμματα, γιατί στην Αλβανία δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Όμως δεν είπε κανείς για εκβιασμούς, γιατί τα αφεντικά θέλουν να δουλεύω τζάμπα για αυτούς. Ποτέ δεν μίσησα κανένα, όμως με κάνατε εχθρό σας. Έτσι πήρα εκδίκηση από το κολλό αφεντικό σας. Όταν γύρισα Αλβανία μετά από κάποιο καιρό, βλέπω τους φίλους μου πως τράβηξαν κι αυτοί το ίδιο. Είχα κεφάλια σκυμμένα και κάτι μάτια δαχρυσμένα, και τα χέρια ήταν γεμάτα με πληγές από αίμα. Πληγές από αίμα. Στον κόσμο των αφεντικών είμαστε όλοι ξένοι. Στον κόσμο των αφεντικών είμαστε ξένοι. Μέσα στον κόσμο των αφεντικών είμαστε όλοι ξένοι. Στον κόσμο των αφεντικών είμαστε ξένοι. Μέσα στον κόσμο των αφεντικών είμαστε όλοι ξένοι. Στον κόσμο των αφεντικών είμαστε ξένοι. Μέσα στον κόσμο των αφεντικών είμαστε όλοι ξένοι. Στον κόσμο των αφεντικών είμαστε όλοι ξένοι. Αληθινή ιστορία από μπροσούρα του Ιού Αταξίας από Αγρίνιο. Είμαστε όλοι ξένοι.